πείτε μας. Όχι. Δεν υπήρξε καν περίπτωση. Για το ΦΠΑ γενικό δεν υπήρξε καν περίπτωση. Λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς έχετε μια εικόνα, είσαστε σε θέση να το διαψεύσετε κι εσείς αυτό ή δεν το ξέρετε το θέμα με το ΦΠΑ? Ακούμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που το διαψεύδουν. Από όσο ξέρω, η κυβέρνηση το έχει διαψεύσει. Το είπατε κι εσείς πριν στην αναφορά σας στον κύριο Περιφερειάρχη. Ο αρμόδιος υπουργός πάντως δεν το έχει διαψεύσει. Ο κύριος Σακελαρίδης το διέψευσε, ο κύριος Μάρτος άφησε ανοιχτό. Ναι. Υπάρχει ένα υποτίθεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξέρει τι θα γίνει. Και ο υπουργός δεν ξέρει. Ο αρμόδιος, ο αναπληρωτής υπουργός δεν ξέρει. Πάντως σε ενός τουριστικής περίοδου αυτό πρέπει να ξεχνάμε. Πάντως αυτό είναι σοβαρό που είπε, ότι είναι ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν μπορεί να διαχωρίσει τα δύο νησιά. Εδώ που τα λέμε. Διότι εγώ προσωπικά θα θεωρούσα ότι το πρόβλημα θα είναι μικρότερο τώρα. Αλλά δεν ξέρω. Έχει δίκιο. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα για τον κύριο σύμβουλο του. Έχουν δοθεί δύο φορές εξηγήσεις, κύριε Καμπουράκη. Πρώτα απ' όλα στην Εξεταστική Επιτροπή που ήρθε στη Βουλή. Και βεβαίως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τότε τον ρωτήσανε και πήραν και ικανοποιητικές απαντήσεις. Αυτό έγινε μόλις τέλειωσε η Εξεταστική Επιτροπή. Και δεύτερον, στις φορολογικές αρχές. Έχει εξηγήσει τι έχει γίνει με τα χρήματα αυτά. Πάντως, μετέφερε χρήματα του πελάτη του. Ο ίδιος ο πελάτης το έχει παραδεχτεί. Το τελευταίο δημοσίευμα της Λαστάμπα, γι' αυτό επανεφέρθηκε και από εμάς. Το τελευταίο δημοσίευμα της Λαστάμπα, το οποίο δεν έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση, έλεγε καταρχήν ότι είναι πληρεξούσιος από τη Νέα Δημοκρατία. Έλεγε ότι είναι πληρεξούσιος λογαριασμού και δεν άνοιξε στην συνεργάτη του. Και επίσης ότι υπήρχε συγκεκριμένη κυβερνητική. Ποια είναι η κατηγορία, για να καταλάβω. Της Νέας Δημοκρατίας παρέμβαση στο ΣΒΟΕ για να μην ανοίξει υπόθεση. Σας λέω πριν τις ότι εκλογές. Έχει πάει σε Εξεταστική Επιτροπή και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήσαν τον κύριο Παπαστάβου. Και μήναν. Το όνομα του υπαλλήλου του ΣΒΟΕ παραιτήθηκε, το ξέρετε. Θα διαλευκανθεί. Το ξέρετε. Θέλω να δω τι θα λέτε σε λίγο καιρό. Βεβαίω και θα διαλευκανθεί. Και αν τότε θα είναι όλα τόσο καλά για τον κύριο Παπαστάβου και τη Δεν είστε αποστάσει από εκεί, κύριε Καρακούνη. Δεν είναι θέμα που μην εκτίθεστε. Μην εκτίθεστε. Βλέπω ένα ιδιαίτερο ηθικό ενδιαφέρον. Να στηρίζετε τον κύριο Παπαστάρου. Αλλά για το ζήτημα το κεντρικό, το μεγάλο που έχετε μέσα στην κυβέρνηση, παίρνετε αποστάσεις. Ξέρετε, να ρωτήσω κάτι για ποιο είναι το μεγάλο Κατρούγκαλο. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Ο οποίος τη μέρα που ορκιζόταν υπουργός. Ο οποίος έχει απαντήσει σε όλες τις κατηγορίες που το προσάπτεται. Εγώ σέβομαι τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αν το σεβόσασταν, αν το σεβόσασταν. Εγώ λέω για το πολιτικό θέμα. Θα απαντούσατε πιστικά τα επιχείρηματά του. Δεν θα λέγατε αυτά που λέγατε πριν από τρεις εβδομάδες. Εμείς μιλάμε για πολιτικό θέμα. Αποδείχτηκε ότι έβαλε υπογραφή πριν την υπογραφή. Κατέθεσε δύο μέρες μετά. Λέω υπογραφή, αποδείχτηκε. Γιατί λέτε τα ίδια. Αποδείχτηκε ότι έβαλε υπογραφή. Είστε γιατρός. Πριν, ας είμαι γιατρός. Το ξέρω το θέμα, παίξω κανένα εκατοντά. Δεν έκανε τίποτα περισσότερο ο Κατρούγκαλος από ό,τι κάνουν οι δεκάδες δικηγόροι εδώ και χρόνια. Κύριε Παπαχριστόπουλε, και είναι πολλοί αυτοί. Κύριε Παπαχριστόπουλε, όχι όταν είσαι υπουργός. Όταν είσαι υπουργός και δύο μέρες αφού έχεις ορκιστεί, δεν πηγαίνεις 30 του μηνός του δημοσίου. Δεν είναι διαδικαστικό. Να κάνουμε δίκη τώρα εδώ. Αλλά δεν είναι τώρα τη παρουσία. Να κάνουμε δίκη τώρα εδώ. Το θέμα υπήρχε με τον κύριο Βορύδη. Και με απόντες. Θα παρακαλούσα να ήταν σύμβουλος της Ελλάς Πάου και της ΕΜΕΚΑ. Κατά του ελληνικού δημοσίου. Τότε υπήρχε θέμα και για τον κύριο Παπαστάβου. Ούτε για τον κύριο Παπαστάβου, ούτε για τον κύριο Κατρούγκαλο συμφωνώ να κάνουμε σύψη. Εδώ δεν είμαστε δικαστήριο, ούτε επιτροπή. Παρακαλώ. Μα δεν είναι ζήτημα δικαστηρίου. Όταν στενοί συνεργάτε του τότε πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά. Ναι, δεν συμφωνούμε. Το πολιτικό κομμάτι το είπαμε, τελείωσε. Ναι, λέω, θα το σχολιάσουμε. Το είπατε το πολιτικό κομμάτι, τέλος. Αυτό για το οποίο κρίνουμε και κατακρίνουμε την κυβέρνηση είναι για το.